Εντάξει, με χαροποιεί ότι βρέθηκα πάλι σε καλή μέρα και βοήθησε την ομάδα μου. Αλλά εντάξει, σίγουρα ένα ποδοσφαιριστή ή δύο και τρει μόνο δεν έχουν αρκετέ άνθρωποι. Κάποιε στιγμέ όπου χρειάστηκα μπορούσα και βοήθησα, όπω είπαμε, και από εκεί πέρα τα παιδιά ανεβάσαν πολύ θετικά στο δεύτερο γύρο. Μπορούσαν να κάνουν τα γκολ και κάνουν τι επικίνδυνε φάσει, μπορούσαν να ήταν πιο εύκολο σκορ. Και πιστεύω ότι δείξαμε και άλλη μια φορά ότι η ομάδα του Όφη είναι μια κλάση ανώτερη από τι άλλε ομάδε. Πολυχρόνη, σε μια παράδοση. Απέναντι σε ομάδες που προέρχονται από τις πόλεις της Μακεδονίας, στη Δράμα, στις Σέρες, λέει για σένα κάτι η παράδοση αυτή ή όχι? Εντάξει, είναι διαφορετικό όταν πλέει σε γήπεδα τα οποία τα γνωρίζεις. Μπορεί να είναι για τον Όφη μια μακρινή έδρα εδώ το Σερόν, τη Δράμα, αλλά για μένα είναι πολύ γνώριμα τα γήπεδα. Και εντάξει, δεν με φοβίζουν αυτές οι αίρεσες του, γιατί γνωρίζω τα πράγματα πολύ καλύτερα από πάρα. Η νίκη αυτή, πόσο βοηθάει τον Όφη, μένει ζωντανός ο Όφης στο δεύτερη θέση, εσένα η δική σου γνώμη ποια είναι, πώς θα πάει το πρωτάθλημα που πήγε πέρα? Τίποτα, εμείς κοιτάμε τον προγράμμα το δικό μας, κοιτάμε αυτά τα παιχνίδια ξεχωριστά, ένα κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, να πούμε ό,τι θετικό γίνεται. Σήμερα ήταν νίκη. Σήμερα είναι η νίκη, επιστρέφουμε την άλλη εβδομάδα με τη Ρόδο στην έδρα μας. Θα συνεχίσουμε αυτό το αίτητο πάλι και πιστεύω από εκεί πέρα θα κάνουμε στο τέλος ταμείο και θα δούμε αν φτάνει η απευθείας άνοδο ή οτιδήποτε. Αλλά πιστεύω αν δείχνουμε τέτοια εικόνα και μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι, η δεύτερη θέση δεν είναι μακριά και ούτε και η πρώτη ακόμα.